Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ένα από τα θέματα που θα επαναξεταστούν με την έλευση των θεσμών στην Αθήνα στις 14 Μαΐου για την τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος είναι και τα τεκμήρια διαβίωσης. Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να φέρει στη θέση των τεκμήριων το σύστημα εσόδων-εξόδων υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί η σύνδεση των ταμιακών μηχανών με το TaxisNet και θα τεθούν σε παραγωγική λειτουργία οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του περιουσιολογίου και το πόθεν έσχες. Μέχρι να γίνουν όμως όλα αυτά, τα μέσα άμυνας χιλιάδων φορολογούμενων που κινδυνεύουν να φορολογηθούν για μεγαλύτερα εισοδήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος άμυνας από τα τεκμήρια είναι η ανάλωση κεφαλαίου. Με τη μέθοδο αυτή, κάθε φορολογούμενος μπορεί να καλύψει την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμήριων, επικαλούμενος εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα ακόμη και πριν από 30 χρόνια. Στο insider.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Τους προσωρινούς δικαιούχους για τη χορήγηση αδειών παρόχων ημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας ανακήρυξε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη συνεδρίασή του χθες Τετάρτη 2 Μαΐου. Ομοφόνος λοιπόν εκλήθη από το Συμβούλιο πως στηρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγματος, των νόμων και της προκήρυξης, οι αιτήσεις κατά τη σειρά με την οποία κατατέθησαν του Sky, Star, Alpha, Antenna και Epsilon TV. Αύριο Παρασκευή συνεδριάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο και θα κρίνει το μέλλον του Μέγκα, καθώς το πάλι ποτέ μεγάλο κανάλι συνεχίζει να εκπέμπει μετά την προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας να παγώσει την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που ήθελε το Μέγκα να ρίχνει μαύρο. Φρένο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb φαίνεται να βάζουν όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις το τελευταίο διάστημα. Η Πάλμα ντε Μαγιόρκα, παραδείγματος χάρη, πρωτεύουσα του μεσογειακού τουριστικού προορισμού των Βαλεαρίδων νήσων, ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης σχεδόν όλων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων με στόχο να μειώσει τις απότομες αυξήσεις των ενοικίων που είχε υποστεί η περιοχή. Οι ντόπιοι της Μαγιόρκας, όπως και οι κάτοικοι πολλών άλλων πόλεων, ακόμα και της Αθήνας, διαμαρτύρονται επίσης για το γεγονός ότι η βραχυπρόθεσμη μίσθωση κατοικιών σε οικιστικά συγκροτήματα έχει γεμίσει τα κέντρα ορισμένων περιοχών με τουρίστες, οι οποίοι δεν δείχνουν κανένα σεβασμό στους κανόνες καλής γειτονίας ή στο θόρυβο. Έτσι βλέπουν πως οι κανονισμοί γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί, όπως και οι έλεγχοι για τυχόν παράβασή τους ακόμα πιο συστηματικοί, καθώς το φαινόμενο Airbnb εξαπλώνεται ταχύτητα. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 850,78 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,85% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.